Κύριε Βασιλάκο, τώρα είναι έτοιμος εγώ... Ποστάρω. Ο Βασιλάκος, από ό,τι φαίνεται. Ποστάρω. Τώρα κάτι και τεχνολογικά ποστάρω, γιατί είμαστε... Μαθαίνει τις τελευταίες πληροφορίες. Έφυγε το story, παιδιά. Να σας ρωτήσουμε τώρα. Εμείς θέλουμε να επισκεφτούμε τον Άρη. Γίνεται. Και όχι μόνο. Θα μείνετε και στον Άρη. Ναι. Θα μείνετε στον Άρη. Α, θα μείνουμε και υπάρχει σχεδιασμός για αποικία. Ήδη η NASA έχει φτιάξει σύστημα το οποίο, τι κάνει, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έχει φτιάξει μία προσομοίωση κατοικίας, διαβίωσης και λαχανόκηπου. Α. Στον Άρη. Και αυτό πώς γίνεται. Γίνεται. Δηλαδή. Ναι, για να μπορέσουν να συνηθίσουν οι άνθρωποι, γιατί σε λίγο, hello, θα μένουμε εκεί. Και πώς θα μένουμε εκεί, για να συνηθίσουμε ότι θα είμαστε εκεί, υπάρχει ήδη τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση διαθέσιμη που μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον πλανήτη, σαν να είστε εκεί, με φωτορεαλιστική αναπαράσταση όλων των φωτογραφιών που ήρθαν και συνελέχθησαν από όλα τα ρομποτάκια τηλεσκόπια που υπάρχουν εκεί. Γιατί εκεί υπάρχει το Spirit, υπάρχει το Opportunity, υπάρχει το Endeavor που μαζεύουν όλες τις πληροφορίες, οι οποίες τι κάνουν, μας φέρουν πιο κοντά τον πλανήτη Άρη, που θα είναι ο πρώτος βιώσιμος πλανήτης σύμφωνα με το σχεδιασμό της NASA και της SpaceX. Μετά θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Να πούμε βέβαια ότι τώρα που μιλάμε γίνεται αποικία στη Σελήνη, που είναι πιο βολική, που είναι πιο κοντά, αλλά δεν έχει τις περιστροφές που βοηθάνε για να υπάρχει φως ανάλογα με τον κύκλο των ημερήσεων, όπως υπάρχει στον Άρη. Πού μπορούμε να το δούμε τώρα αυτό, γιατί υπάρχει, ναι, αλλά πού θα μπούμε να το δούμε. Αυτό μπαίνουμε και το βλέπουμε. Το πιο εύκολο είναι να αναζητήσετε εικόνες Άρη και αμέσως σας βγάζει την εφαρμογή από την NASA, η οποία τι κάνει, προλογίστε με το ποντίκι σαν να ήσασταν εκεί. Θέλεις να κλείσεις εταιρεία. Εγώ πάντως θα σου πω, αν θα κανονίσουμε να πάμε, θα πάρουμε μαζί και τον κύριο Βασιλάκο που είναι τη τεχνολογία, να μπορεί να στέλνει φωτογραφίες στη γη να μας πιστέψουν. Θα γιατί είναι το βλέπω. Με όλη μου την καρδιά και θα, να ξέρετε ότι πλέον και τα πλανητικά ταξίδια και η πλανητική διαβίωση και οι αποικίες γίνονται πραγματικότητα, και αυτό συμβαίνει για έναν πολύ απλό λόγο, πέραν από τους υπόλοιπους, γιατί η γη δεν μας χωρά όλους. Με τέτοια αύξηση πληθυσμού, η οποία έρχεται, ανά 12 χρόνια έχουμε πρόσθετο 1 δισεκατομμύριο και περιμένουμε ανά 10 χρόνια να έρθει το επόμενο 1 δισεκατομμύριο, ο πλανήτης αρχίζει και γίνεται πολύ πληθυσμιακά πυκνός για όλους. Η κατοίκηση, η απίκηση και η διαβίωση σε άλλους πλανήτες γίνεται πραγματικότητα. Προβλέπω να μην έχει εισιτήρια. Έτσι είναι, πραγματικά. Θα έχουμε άλλες ιστορίες τώρα. Πραγματικά. Να λύσουμε. Κυλιόμενες οθόνες σε φορητούς υπολογιστές. Δεν χωράμε στις οθόνες μας πια. Το έχουμε δει περισσότερο. Δεν χωράμε, αυτό. Κύριε Βασιλάκο. Δεν χωράμε στις οθόνες, όπως δεν χωράμε στον πλανήτη. Επειδή ακριβώς δεν χωράμε, τι κάνουμε. Αξιοποιείται όλη η επιφάνεια του υπολογιστή, δηλαδή και η οθόνη και το πληκτρολόγιο, σαν χώρος που μπορεί να γίνεται προβολή. Οι πρώτες εταιρείες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν αυτό σε φορητούς υπολογιστές και έτσι πολύ σύντομα, εκτός από τις οθόνες αφής, θα έχουμε και τις οθόνες με κυλιόμενες οθόνες. Δηλαδή, θα είναι όλη η οθόνη και όλο ουσιαστικά η επιφάνεια του υπολογιστή μια οθόνη. Μάλιστα. Πόλεμος των άστρων. Τώρα τα ρομπότ εκπαιδεύονται και για έναν άλλο σκοπό. Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτό που περιμένουμε, δηλαδή πλέον θα γίνονται μάχες στους πολέμους και στις όλες πολεμικές επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη από ρομπότ. Η Boston Dynamics, η εταιρεία που αγόρασε η Google και έγινε και Google Dynamics και έχει ειδικά ρομπότ τα οποία μπορούν να στοχεύσουν με ταχύτητα και επιτυχία, ώστε στο πεδίο της μάχης να αρχίσουμε να βλέπουμε μαζί με τους συμβατικούς στρατιώτες και ρομποτικούς στρατιώτες. Δηλαδή, ο πόλεμος των άστρων είναι πραγματικότητα. Αυτά που βλέπαμε ως Terminator και ως Robocop έρχονται στο πεδίο της μάχης. Τα συστήματα είναι σχεδόν έτοιμα, γιατί ακόμα για λόγους ασφαλείας, όπως βλέπετε και στα βίντεο που γίνεται συμπλοκή με κανονικούς ανθρώπους, υπάρχουν και πυροσβολισμοί που είναι υπολογισμένοι στη μοίρα να μην αγγίζουν τον άνθρωπο για να μπορέσει να εκπαιδεύσει το ρομπότ. Τώρα, αυτά τα πλάνα που βλέπουμε, κύριε Βασιλάκο, είναι σαν να βλέπουμε ταινία. Πλάνα από ταινία, έτσι. Είναι πραγματικά όμως, και σε λίγο θα δείτε. Ήδη θα σας πω ότι υπάρχουν παιδεία που γίνεται χρήση ρομποτικών στρατιωτών. Θα σας το πω αυτό. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα τίποτα μέχρι να είναι σίγουρο. Κάτι περαιτέρω ή να μείνουμε εκεί? Θα μείνουμε εκεί. Εντάξει, για τώρα. Μια άλλη φορά, λοιπόν. Για τώρα θα μείνουμε εκεί. Για πάμε να δούμε τι σας εκπλήξεις μας επιφυλάσσουν για τους χρήστες Starlink. Θυμάστε το σύστημα του Elon Musk που απογειώθηκαν οι δορυφόροι και όπως ανέβαιναν στο στερέωμα είχαν τα φωτάκια LED και τα βλέπαμε ορατά και στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν τα φωτάκια LED
ήταν τα φωτάκια τα οποία τι κατάφεραν να κάνουν, να συνδέσουν όλους τους Έλληνες με το ίντερνετ. Με το που συνέδεσαν όλους τους Έλληνες με το ίντερνετ, το αμέσως επόμενο ήταν ότι θέλανε να βάλουν και τις κάμερές τους. Όμως όλα τα σπίτια που έχουν συνδεθεί στην Ελλάδα με Starlink δεν μπορούν να έχουν κάμερες, γιατί δεν υποστηρίζει την εικόνα και το βίντεο από κάμερα χρηστών το Starlink στο βασικό πακέτο των 60 ευρώ το μήνα. Πρέπει να πας στα 100, 150 ή 200 ευρώ το μήνα για να έχεις το σύστημα του Elon Musk στην Ελλάδα είτε gaming είτε εικόνα από το εξοχικό σου για να νιώθεις ασφαλής. Τώρα πρέπει να ξεχάσουμε, κύριε Βασιλάκο, τα συμβατικά ποδήλατα σιγά σιγά. Είναι πραγματικότητα τα ποδήλατα με υδρογόνο, με φιάλη υδρογόνου, η αλλαγή της οποίας κάνει γύρω στα 3 δολάρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στην Κίνα, λοιπόν, έχουμε ποδήλατα με υδρογόνο, τα οποία ενισχύουν και υποβοηθούν τον ποδηλάτη ώστε να κάνει αποστάσεις και να μην κουράζεται, να μην καταβάλει κόπο. Μέχρι να φτάσει το ποδήλατο στα 25 χιλιόμετρα την ώρα, ενεργοποιείται η φιάλη υδρογόνου. Μετά το ποδήλατο κινείται με την αδράνεια ή με την κατηφόρα, αν κινείται σε κατηφόρα. Άρα τώρα εδώ πρέπει να επιλέξεις. Τι θέλεις, θέλεις να πας πιο γρήγορα να μην κουράζεσαι, αλλά να πληρώνεις παράλληλα, γιατί πρέπει να πληρώνεις για τις φιάλες, ή με το κλασικό, το γνωστό το ποδηλατάκι, το πετάλι και πάμε ξανά. Γενικά τι θες, θες υβριδικό, θες ηλεκτρικό, θέλεις συμβατικό. Τώρα πια εξελίσσονται τα πράγματα και μαζί με τα πράγματα εξελισσόμαστε κι εμείς. Και τι θέλουμε, ευκολότερη διαβίωση, μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερη εμπειρία ζωής. Και τα δύο. Κάποιοι θα θέλουν το ένα, κάποιοι θα θέλουν το άλλο. Ο καθένας με τα γούστα του, λοιπόν. Με τα γούστα του. Τώρα, φαινομενικά αθώα λέει η συσκευή που σπάει τα τηλεχειριστήρια. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, προσέξτε πάρα πολύ γιατί κυκλοφορεί και στην Ελλάδα. Είναι ένα δελφινάκι. Αυτό το δελφινάκι, όταν χρησιμοποιείται τηλεχειριστήριο υπέρυθρο ή με κρυπτογράφηση τηλεχειριστήριο, τι κάνει, σας αντιγράφει. Επειδή ακριβώς σας αντιγράφει την εντολή, μπορεί κάποιος επιτίδιος να βρεθεί κοντά σε παλαιού τύπου γκαραζόπορτα ή κοντά στο αυτοκίνητό σας, να αντιγράψει την εντολή και έτσι στην απουσία σας να το βάλει μπρος. Αυτό το δελφινάκι ή αυτή η συσκευή, η πορτοκαλί χαρακτηριστική συσκευή, είναι επικίνδυνη όταν τη βλέπετε να την κρατάει κόσμος, με αυτό σκανάρει όλες τις εντολές που μπορούν να δώσουν συσκευές από μακριά. Υπάρχει δηλαδή τέτοιο πράγμα στην αγορά? Υπάρχει, ναι. Και κοστίζει λιγότερο από 120 ευρώ. Έρχεται, το φέρνουν από το εξωτερικό, δεν κυκλοφορεί επίσημα στην Ελλάδα, είναι παράνομο στην Ελλάδα. Αυτό όμως το σύστημα είναι που μπορεί και αντιγράφει όλες τις τηλεχειριστηρίου εντολές. Μάλιστα. Να έχουμε το όνομα λοιπόν σε αυτή την πορτοκαλί συσκευή, την Φαλενίτσα. Εδώ που έχουμε φτάσει, όλα τα βρίσκεις. Λοιπόν, ρομπότ με ακρίβεια μπαλαρίνα στον χώρο εργασίας. Τι κάνει αυτό το ρομπότ αυτή τη φορά? Λοιπόν, εκτός του ότι έχουμε ρομπότ που εκπαιδεύονται για στρατιωτική χρήση ή για άλλη χρήση δύναμης, έχουμε και ρομπότ τα οποία έχουν αποστολή τις λεπτεπίλεπτες κινήσεις. Αυτό λοιπόν το ρομπότ, πάλι από τις μεγαλύτερες εταιρείες που κατασκευάζουν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, είναι ρομπότ το οποίο μπορεί να κάνει λεπτομερείς χρήσης κινήσεις ακριβίας, μπορεί δηλαδή να κάνει συγκεκριμένα πηδήματα, σάλτα, να μπει μέσα από πολύ λεπτές θηρίδες που ίσα-ίσα άνθρωπος χωράει, και όμως αυτό το ρομπότ μπορεί να κάνει επιλεγμένες κινήσεις, πολύ λεπτές κινήσεις και να ελιχθεί σαν δράκον ελιχτός, που θα έλεγε ο Εσχύλος. Και τι να κάνει, να μπορέσει να βοηθήσει έναν άνθρωπο στη μυστική του αποστολή. Γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται και ακρίβεια κινήσεων, αλλά και δύναμη και ρόμι. Αυτό το ρομπότ λοιπόν το κάνει. Μάλιστα, συνοδοιπόρος δηλαδή στο έργο τώρα του εργαζόμενου. Θα δούμε πόσο συνοδοιπόρο είναι. Τώρα, το θέμα του ένα μαγνητικό φύλλο αλλοιώνει, λέει, τις πινακίδες του αυτοκίνητου, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να μην τους πιάνει το ραντάρι της τροχιάς. Πραγματικά. Πώς γίνεται αυτό? Παίρνουν, υπάρχει μια συσκευή η οποία είναι σε μορφή μαγνητικού φύλλου, τη βάζεις πάνω στην πινακίδα του αυτοκίνητου, το ραντάρ δεν την πιάνει, αλλά αν σε σταματήσουν για έλεγχο, έχεις ένα τηλεχειριστήριο μέσα στο αυτοκίνητο, πατάς το τηλεχειριστήριο και πέφτει το φύλλο από την πινακίδα σου πριν φτάσει στο σημείο ελέγχου της τροχέας. Αυτό έχει αρχίσει και χρησιμοποιείται ήδη στις ΗΠΑ, έρχεται παράνομα σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου και τι κάνει, αλλοιώνει την πινακίδα, γιατί μέχρι πρότινος, όταν γινόταν αλλοίωση της πινακίδας, υπήρχε ο κίνδυνος να αφαιρέσει τροχέα σταθμευμένου οχήματος πινακίδας, και αυτό είναι παραχάραξη δημοσίου εγγράφου και καταλήγει στη φυλάκιση του οδηγού. Υπάρχει περίπτωση, ο οποίος συνελήφθη
Έλληνας οδηγός για αυτό το πράγμα, γιατί είχε κολλήσει αυτοκόλλητο. Το αυτοκόλλητο δεν μπορείς να το βάζεις και να το βγάζεις όποτε θες. Το βάζεις στο ταξίδι και μετά το ξεχνάς και σου παίρνουν την πινακίδα. Με αυτό το φύλλο λοιπόν, κολλάνε το φύλλο στην πινακίδα μαγνητικά και με το πάτημα ενός κουμπιού ο μαγνήτης λειτουργεί αντίστροφα, απελευθερώνει το φύλλο και έτσι στον έλεγχο δεν υπάρχει τίποτα. Πάντως δεν λέμε σε αυτούς τους οδηγούς που θέλουν να το κάνουν ότι καλώς θα το κάνουν. Εμείς θέλουμε να δείξουμε την παραβατικότητα τώρα εδώ. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να. Μην υπάρχουν παρεξηγήσεις δηλαδή. Έτσι είναι, γιατί στην πάντα ο άνθρωπος δεν αντικαθίσταται και έτσι ο ζωντανός τροχονόμος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα ραντάρ. Αυτό είναι το μήνυμα, ότι ο άνθρωπος πάντα είναι το μέτρο των πάντων. Πάμε τώρα και στο επόμενο μας θέμα. Ευρώπη-Αυστραλία σε 4 ώρες με κινητήρες υδρογόνου. Πάλι υδρογόνο έχουμε εδώ. Το υδρογόνο βλέπετε ότι ενώ μπαίνουμε στα υβριδικά και λέμε τελειώσαμε στην ηλεκτροκίνηση, τώρα το υδρογόνο έρχεται και υπόσχεται μεγαλύτερες ταχύτητες, μικρότερη διάρκεια ταξιδιού και το πιο σημαντικό για να πηγαίνει αυτός ο κόσμος μπροστά είναι το να έχει ταχύτητα στα ταξίδια. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 14 με 18 ώρες το να πας στην Καλιφόρνια. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι για κάποιον ο οποίος θέλει να βρεθεί εκεί και θα ήθελα πάρα πολύ το καλοκαίρι να πάω για δουλειά, αλλά δεν μπορώ να πάω γιατί το jet lag και οι καθυστερήσεις της πτήσης με κάνει να το αναβάλω. Όταν έρθει η ώρα όμως να έχουμε 4 ώρες ταξίδι ή 2 ώρες ταξίδι για να πάμε στην Καλιφόρνια, τι συμβαίνει? Όλα μειώνονται και όλα γίνονται πιο γρήγορα. Μάλιστα. Να πάμε και στο τελευταίο θέμα. Ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη ξαφνιάζει ερευνητές. Πλέον έχουν συνθέσει το ρομπότ, το φυσικό από σιλικόνη και όπως αυτά που δείξαμε, με τα ρομπότ και με το ChatGPT. Τεχνητή νοημοσύνη μαζί με ρομπότ, δυνατή επικοινωνία και ξαφνιάζει αυτούς που το φτιάξανε, γιατί δεν περίμεναν ότι μια γυναίκα ρομπότ θα μπορέσει να απαντήσει και να φερθεί σαν να είναι κανονικός άνθρωπος. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βασιλάκο, για άλλη μια φορά. Να είστε καλά, κύριε Νίκο Βασιλάκο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία. Σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Καλά μας τα